Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι εκλογές της ΝΟΔΕ Καβάλας. Με επίσημη ανακοίνωση λοιπόν, τα στελέχη της ΝΟΔΕ καλούν τους εγγεγραμμένους στη Νέα Δημοκρατία για να βρεθούν στην εκλογική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι σχετικά με τις σωματικές εκλογές της 24ης Οκτωβρίου και την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Η μεγάλη λοιπόν πολιτική μάχη μεταξύ του νυν Προέδρου κ. Μπάμπη Δράκου αλλά και του υποψήφιου Αλέκου Ιωσηφίδη είναι γεγονός για τα τοπικά δεδομένα της Καβάλας. Οι εκλογές είναι ένα πανηγύρι και είναι μια χαρά. Και έχω ασχοληθεί χρόνια με τις εκλογές, οπότε προσπαθώ να το χαρώ κι εγώ αυτό το πράγμα. Φυσικά όλοι επιθυμούμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως σε μία μάχη υπάρχουν και τα δύο αποτελέσματα τα οποία είναι δυνατά να γίνουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνω από ανθρώπους που δεν γνώριζα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά. Βρισκόμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Και νομίζω και εγώ και ο συνυποψήφιός μου αλλά και όλα τα μέλη της ΔΕΠ προσπαθούμε με έστω και την τελευταία στιγμή να επικοινωνήσουμε με τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι 2.500 περίπου. Τάσεις από όλες τις πλευρές και να είναι ψηλά σε μια εκλογική θέση. Εσείς ποιος είναι ο λόγος που επιλέξετε να μην χαϊδέψετε τον νόν τα αυτιά και να βάλετε μια διαχωριστική γραμμή, στην ουσία να πείτε ότι όσοι δεν θέλετε τον Ιωσηφίδη, μην ψηφίσετε και εμένα. Κύριε Χατζημανούλη, θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Με τον Αλέκο τον Ιωσηφίδη υπάρχει μια σχέση εκτίμησης προς το πρόσωπό του. Αν δεν ήταν ο ίδιος, μπορεί και να μην κατέβαινα σε αυτές τις εκλογές. Άρα, είναι συνάρτηση του ποιος θα είναι ο επικεφαλής σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ένας σημαντικός λόγος ήταν αυτός. Ένας δεύτερος λόγος ήταν αυτό που άκουγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την ΟΔΕ. Στην πρώτη ΟΔΕ, πάλι επί ηγεσίας του κυρίου Δράκου, ήμουνα διορισμένο μέλος υπεύθυνος οργανωτικού, ο οποίος είχε διοριστεί από κάτω από τα κεντρικά του κόμματος. Εκείνο το χρονικό διάστημα της πρώτης θητείας, μπορώ να πω ότι υπήρχε μια δραστηριότητα. Από εκεί και μετά, όμως, ειδικά στη δεύτερη θητεία, η δραστηριότητα της ΝΟΔΕ θα έλεγα ότι ήταν πολύ υποτονική, για να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη πιο έτσι οξία έκφραση. Άρα, για μένα, πρέπει να ξέρει ο άλλος και γι' αυτό βγαίνω μπροστά και λέω ότι κατεβαίνω για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να υπάρξει μια ανανέωση μέσα στην ΝΟΔΕ, καθώς επίσης ότι πιστεύω πάρα πολύ στον ήπιο λόγο και στην προσωπικότητα του Αλέκου του Ιωσηφίδη, έτσι ώστε να δώσει αυτό το νέο που ζητάει η τοπική Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να προβάλλουμε τώρα το όραμά μας και το σχέδιο μας. Στην επόμενη διετία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εκλογική διαδικασία, τις βουλευτικές εκλογές. Οπότε, βασικός στόχος της ΝΟΔΕ θα είναι να βοηθήσει έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει, να αυξήσει το ποσοστό της, να κερδίσει τις εκλογές και να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν τον αγώνα στον ομό μας χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να συνεργαστούμε. Άρα, η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή, η ενότητα και η συνεργασία μεταξύ μας. Ένα δεύτερο πολύ βασικό, το έχω πει και άλλες φορές, είναι η αξιοποίηση όλων. Κανένας δεν μας περισσεύει. Έχουμε στελέχη τα οποία δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας τους, δραστηριοποιούνται σε συλλόγους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον χώρο τους. Οι σκέψεις τους και οι ιδέες τους είναι πολύτιμες για την Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, η ΝΟΔΕ, πέρα από τους εκλεγμένους, θα αξιοποιήσει και αυτά τα στελέχη. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι για τα εκλογικά κέντρα
Η ψηφοφορία θα διεξάγεται. Για τον Δήμο Καβάλας και τα μέλη της αντίστοιχης τοπικής οργάνωσης στην αίθουσα Νικολάου Μάρτη στο ισόγειο του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας Καβάλας. Για τον Δήμο Παγκαίου και τα μέλη της αντίστοιχης τοπικής οργάνωσης στον προθάλαμο του Δημαρχείου Παγκαίου στην Ελευθερούπολη. Για τον Δήμο Νέστου και τα μέλη και της αντίστοιχης τοπικής οργάνωσης στο δημοτικό κτίριο της αίθουσας του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου στην Χρυσούπολη. Ενώ για τον Δήμο Θάσου και τα μέλη της αντίστοιχης τοπικής οργάνωσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου στο Λιμένα. Κάποιοι λένε ότι δεν φτάνει, ξέρω που πέρασαν τα χρόνια. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσο πολλά, και αυτό το γνωρίζουν όλοι, να του στερήσεις την επιθυμία. Θέλω ακόμη μια τετραετία για να κλείσω. Μια θητεία για να κλείσω. Είναι ηθικό. Αν πει, πηγαίναμε σε κρύα ρεαλιστική αντιμετώπιση, θα το έλεγα και εγώ, ρε Μπάμπη, που είναι αδελφικό του. Φτάνει, άντε, πάμε σε κανένα καινούριο. Και μόνο που το θέλει και το ζητάει ένας άνθρωπος με τέτοια προσφορά, δεν μπορείς να μην δεν το στηρίξεις, δεν μπορείς να μην δεν σταθείς. Και γι' αυτό απευθύνθηκα στον καθόλου άξιο προς Θεού, ικανό, με προσφορά μεγάλη, στον Αλέξανδρο Νοσιοφίδη και του ζήτησα, ρε Αλέξανδρε, έρχεται η ώρα σου. Ας πάμε τώρα, δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε. Πάμε μαζί με τον Μπάμπη τον Δράκο και μετά, άξιος είσαι, ακολουθάς. Δηλαδή, εντάξει. Τονίζετε δηλαδή ότι θα έπρεπε σαν μια ηθική. Ακριβώς. Αφού θέλει να κλείσει τη θητεία του ως πρόεδρος, σας είπα, δεν θα τον άφηνα. Εγώ που είναι αδελφικός μου φίλος. Αλλά αφού το θέλει, δεν μπορείς να το στερήσεις τον άλλον με τέτοια προσφορά τόσων χρόνων.